Coach, καλησπέρα από την ώρα για μπλε. Καλησπέρα σας. Και πολλά συγχαρητήρια για την νίκη. Ευχαριστώ και την πρωτιά πολύ. Που έχετε αυτή τη στιγμή στην Α2 και στο δεύτερο όμιλο. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο του Ηρακλή που ήρθε στο γήπεδο και μας βοήθησε πραγματικά. Έκανε πραγματικά τη βανόφιο έδρα και για το μπάσκετ γυναικών. Δεν είναι πάρα πολύ σύνηθες το φαινόμενο, ναι. Αλλά την Κυριακή είχαμε την υποστήριξη του κόσμου του Ηρακλή, το οποίο μας βοήθησε πάρα πολύ και νομίζω ότι το φίλο κοινό απόλαυσε πραγματικά ωραίο μπάσκετ και πολύ ωραία άμυνα. Πώς ήρθε αυτό το 58-49? Από την αρχή της εβδομάδας είχαμε καταστρώσει ένα σχέδιο συγκεκριμένα για το πώς θα αντιμετωπίσουμε τον ΑΕΠ, το Άρη. Και το ακολουθήσαμε κατά γράμμα καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Ακόμα και στην αρχή του παιχνιδιού που δεν πήγαιναν τόσο καλά τα πράγματα για μας, μείναν τα κορίτσια, είχαν επίσης αυτό το οποίο είχαμε σχεδιάσει, μείνανε στο πλάνο που είχαμε κάνει και τελικά η νίκη ήρθε σχετικά εύκολα, θα μπορούσα να πω. Mm-hmm. Αυτή η πρώτη θέση μετά από 6 παιχνίδια, τι σημαίνει για σας? Το απολύτως τίποτα. Τίποτα, Το απολύτως τίποτα. Ναι, είναι ένα ψυχολογικό αβαντάζο να είσαι πρώτος, αλλά στην ουσία αυτό το οποίο κάναμε εμείς με την νίκη του Άρη είναι ότι ισοφαρίσαμε όλες τις υπόλοιπες ομάδες για την μία ήττα που έχουμε και εμείς. Mm-hmm. Στην πρεμιέρα που έγινε με τον Πανσεραϊκό, ναι. Ακριβώς. Πρώτη-τελευταία αγωνιστική, βέβαια, αν σας κάνω αυτή την ερώτηση, φαντάζομαι η απάντηση θα είναι διαφορετική, έτσι. Καλά, για τελευταία αγωνιστική δεν το συζητάμε, αλλά αν σας ρωτήσω πρώτη-τελευταία αγωνιστική, ο Ηρακλής είναι πρώτος, νομίζω ότι θα είναι μια ανάσα από το να ανέβει στη μεγάλη κατηγορία. Και φαντάζομαι το έχετε στο μυαλό σας αυτό, δεν μπορεί να μην το έχετε. Το πρώτο πράγμα από την ώρα που ανέλαβα το Ηρακλή και δυστυχώς τον ανέλαβα το Ηρακλή μέσα στην μετά χρονιά, την δηλαδή, πρώτη ήττα, ναι. Μετά την πρώτη ήττα ήταν να δώσουν να καταλάβουν τα κορίτσια του Ηρακλή ότι ο στόχος της ομάδας φέτος δεν είναι να ανέβει κατηγορία αλλά να βγει πρωταθλήτρια. Γιατί το να ανέβει κατηγορία υποδηλώνει ότι δεύτερη θέση. Να τερματίσουμε και δεύτερη. Ναι. Οπότε νομίζω ότι άπαξ και το κατάλαβαν τα κορίτσια αυτό, νομίζω ότι έχει διαφοροποιηθεί και η ψυχολογία τους ήδη και ξέρουν τι ακριβώς πρέπει να γίνει και τι πρέπει να κάνουμε για να έχουμε ένα καλό τέλος τη φετινή χρονιά. Και με αυτό που μας λέτε μας θυμίζετε την περσινή πορεία του Ηρακλή που τερμάτισε δεύτερος αλλά στα μπαράζ δεν κατάφερε να ανέβει στην Α1. Ενώ ο πρώτος ανεβαίνει απευθείας, γι' αυτό και τονίζεται ότι θέλουμε το πρώτο. Όχι, το λέω γιατί το θυμήθηκα αλίμονο. Αλλά σίγουρα είναι και για την νοοτροπία της ομάδος ωραίο αυτό να ακούνε ότι εμείς μόνο την πρώτη θέση κοιτάμε. Ακριβώς. Είναι σημαντικό. Και να τονίσουμε σε αυτό το σημείο, coach, ότι δεν έχετε στη διάθεσή σας και μια σημαντική παίχτρια, έτσι, που θα μπορούσε να δώσει και το κάτι παραπάνω. Ελπίζω να την έχετε σύντομα μαζί σας. Το ότι θα μπορούσε δεν είναι ερώτηση, αλλά είναι κατάφαση. Είναι κατάφαση, ναι. Είναι σίγουρο γιατί πρόκειται για την Αλεξάνδρα Διανοπούλου, η οποία είναι ίσως η πιο έμπειρη ψηλή στην κατηγορία. Με πάρα πολλά χρόνια στο χώρο, πάρα πολλές ανόδους σε όσες ομάδες έχει αγωνιστεί. Βέβαια, την ταλαιπωρεί ένας πολύ σοβαρός τραυματισμός, ο οποίος δεν την έχει αφήσει να προσφέρει στην ομάδα, παρά μόνο σε ένα παιχνίδι στο εκτός έδρας με την Καλαμαριά, και πάλι και αυτό προς τιμή της με δικιά της ευθύνη. Mm-hmm. Είμαι σίγουρος όμως ότι με το που θα γίνει καλά θα προσφέρει αυτά τα οποία προσφέρει εδώ και τόσα χρόνια στο μπάσκετ γυναικών. Μακάρι να επιστρέψει γρήγορα. Επόμενο παιχνίδι βάσει προγράμματος βλέπω εδώ στο Βότσι, στη Μίκρα. Με το Βότσι. Ναι. Τι μάτς θα είναι αυτό? Ίσως την πιο υποτιμημένη ομάδα της κατηγορίας. Ναι. Ειδικά μετά από μια μεγάλη νίκη επί ενός μεγάλου αντιπάλου και ΑΕΚ του. Το επόμενο παιχνίδι πάντα κρύβει πολλούς κινδύνους και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε έτσι πως το πρέπει να το αντιμετωπίσουμε σοβαρότητα. Να μην παρασυρθείτε, λέτε, από την νίκη πρωτιάς και πάτε κάπως διαφορετικά. Ακριβώς. Εκεί κρύβεται η παγίδα και πρέπει να είμαστε έτοιμοι ψυχολογικά να το αντιμετωπίσουμε αυτό, γιατί ο Βότσης
Ναι, μεν μπορεί να μην έχει το ίδιο ρόστερ με άλλες ομάδες που διεκδικούν αυτά που διεκδικούμε και εμείς, αλλά είναι μια πάρα πολύ καλά δουλεμένη ομάδα. Ο προπονητής εκεί πέρα κάνει πολύ καλή δουλειά, γνωρίζει μπάσκετ. Οπότε θα έχουμε μια πρόκληση στα χέρια μας την Κυριακή, την οποία πρέπει να την αντιμετωπίσουμε και αυτήν. Εύχομαι να πάνε όλα καλά, με υγεία φυσικά για εσάς και τις αθλήτριές σας. Και θέλω να πιστεύω ότι θα έρθει η στιγμή που θα σας ξανακάνω αυτή την ερώτηση για την πρώτη θέση. Σας ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια και πολλά ευχαριστώ στον κόσμο του Ηρακλή για την Κυριακή που ήρθε. Ελπίζω να είναι κοντά μας και στις άλλες αναμετρήσεις μας εδώ στο Λιβανόφιο. Θα είναι. Ευχαριστώ πολύ, coach. Καλό βράδυ. Γεια σας, να είστε καλά. Να είστε καλά.